Καλημέρα, καλημέρα και στην Άντζελα. Πώς είστε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε να πούμε ότι η Άντζελα είναι DJ, ήταν χρόνια στην Ελλάδα, έφυγε το 2009, έχει ταξιδέψει όλο τον κόσμο και βάζει μουσική σε πολύ μεγάλα πάρτι από το 2009, λίγο πριν την κρίση, και τώρα την πετυχαίνουμε στο Ντουμπάι. Εκεί, Άντζελα, όπου έχουν έρθει αρκετοί Έλληνες και θα έρθουν και άλλοι από ό,τι καταλαβαίνω, για να περάσουν το Πάσχα. Τι ετοιμάζετε λοιπόν εκεί? Λοιπόν, όπως έχω ξαναπεί, το Ντουμπάι είναι μια χώρα που επιτρέπει σε όλους τους ξένους να γιορτάζουν το Πάσχα, τα Χριστούγεννά τους, την Πρωτοχρονιά, όπως έγινε άλλωστε πριν από λίγους μήνες. Mm-hmm. Και αυτό που ετοιμάζουν τα ελληνικά μαγαζιά φυσικά είναι ελληνικό τσιμπούσι. Δυστυχώς, mm-hmm. Δεν μπορούμε να παίξουμε μουσική ακόμα, δεν μπορούμε να έχουμε live entertainment. Αλλά όλα τα ελληνικά μαγαζιά προετοιμάζονται να υποδεχτούν όλους τους Έλληνες που μένουν εδώ κατά κύριο λόγο, αλλά και αυτούς που θα έρθουν, με ένα τρομερό πασχαλινό μενού, το οποίο περιλαμβάνει φυσικά τη μαγειρίτα, το αρνάκι. Πολλοί από εμάς θα βρεθούμε στα φιλικά σπίτια εδώ, τηρώντας βέβαια το πρωτόκολλο ότι πρέπει να είναι περιορισμένος αριθμός. Εντάξει, καμιά φορά ξεφεύγει ο αριθμός, αλλά αυτό δεν το λέμε. Mm-hmm. Τέλος πάντων. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προσέχουμε. Άντζελα, έχουν έρθει αρκετοί Έλληνες. Εμείς κάναμε ένα ρεπορτάζ στο αεροδρόμιο. Μιλήσαμε με κάποιους που φεύγουν. Άλλοι ήρθαν στα παιδιά τους, έχουν οικογένειες εκεί. Άλλοι μας είπαν ότι έρχονται για πάρτι. Έχουν έρθει ήδη αρκετοί. Και πόσους περιμένετε, έχεις μια εικόνα? Εγώ που έχω μιλήσει προσωπικά με αρκετούς φίλους μου, έρχονται πολλοί. Τώρα δεν ξέρω να πω συγκεκριμένα για διάσημους, και αυτοί που είναι διάσημοι μου έχουν πει: Άντζελα, μην πεις τίποτα, σε παρακαλώ. Λέω: Το σέβομαι φυσικά, αλλά θα έρθει πάρα πολλοί κόσμος. Τουλάχιστον από τον δικό μου κύκλο έρχονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Δυστυχώς δεν θα έρθει η οικογένειά μου, mm-hmm. γιατί φοβούνται η μανούλα μου, και με την ευκαιρία να στείλω πολλά φιλάκια στη γιαγιούλα μου που με ακούει. Να το κάνει. Πώς τη λένε, τη γιαγιά σου και πού είναι? Η γιαγιούλα μου είναι στη Νέα Μάκρη και τη λένε Αγγελική. Από εκεί πήρα το όνομά μου. Φιλιά στη γιαγιά Αγγελική, εδώ, γειτόνισά μας, κοντά στη Νέα Μάκρη. Και το κόστος, Άντζελα, για ένα τέτοιο ταξίδι. Από ό,τι έβλεπα εγώ χθες κάνοντας λίγο ρεπορτάζ, πολλά γραφεία ταξιδιωτικά εδώ οργανώνουν για 5 μέρες, για 8 μέρες, και έβλεπα από 650 ευρώ ένα οκταήμερο. Και έλεγε ταξίδι εκεί, ταξίδι εκεί, σε Ορθόδοξη Εκκλησία η Ανάσταση, ένα οργανωμένο πλήρες πρόγραμμα. Πόσο κοστίζει περίπου? Θα σας πω κάτι. Το ποσό που μου αναφέρατε για 8 μέρες είναι χαμηλό. Mm-hmm. Γιατί συνήθως όσοι έρχονται στο Ντουμπάι θέλουν να περάσουν και λίγο χλιδάτα. Να πάνε και στο ακριβό εστιατόριο, μπορεί να θέλουν να κάνουν ένα ωραίο tour σαφάρι στην έρημο, το οποίο εντάξει έχει και οικονομικότερα πακέτα. Μπορεί να θέλουν να κάνουν μια βόλτα με το ελικόπτερο. Αν θέλουν να πάνε να δουν ξενοδοχεία όπως το Μπουρτζ Αλ Άραμπ και να πάνε στην παραλία, είναι πανάκριβα. Άρα μιλάμε, Άντζελα, για πλούσιο κόσμο. Έρχονται κάποιοι που έχουν λυμμένα τα οικονομικά τους προβλήματα, τους περισσεύουν λεφτά και έρχονται να τα σπαταλήσουν, να κάνουν Πάσχα κανονικά. Θα σας πω κάτι. Όπως άμα θες να πας και στη Μύκονο και να περάσεις καλά και να ξοδέψεις, έτσι ερχόμενος και στο Ντουμπάι, αν θες να ξοδέψεις και να περάσεις καλά. Να σε ρωτήσω κάτι ακόμη πριν πάμε και στη Μύκονο που λες. Ναι. Ελληνικά μαγαζιά, δηλαδή υπάρχουν ταβέρνες, μπαρ που θα βάλουν τη σούβλα, που θα έχουν τη μαγειρίτσα και όλα αυτά. Για πάμε να μας δείξεις. Σας έχω φέρει σε ένα υπέροχο μέρος, το Μαντίνα Τζουμέιρα, όπως βλέπετε άκρος εξωτικό, στο οποίο βρίσκεται το ταβέρνα. Το ταβέρνα λειτουργεί 2 χρόνια, είναι ελληνικό μαγαζί και φυσικά για το Πάσχα θα έχουν και αρνάκι, θα έχουν και μαγειρίτσα. Να σας ξεναγήσω λίγο. Σε ακολουθούμε, Άντζελα, σε ακολουθούμε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα καταλάβετε βλέποντας ότι μιλάμε για ένα ελληνικό μαγαζί, το οποίο σερβίρει φανταστικό φαγητό ελληνικό. Και να σας πω και κάτι, με ρωτάνε πολλοί φίλοι μου ξένοι, ποιο είναι το πιο αντιπροσωπευτικό μαγαζί στο Ντουμπάι για να φας ελληνική κουζίνα? Λέω ανεπιφύλακτο συστηνώ το ταβέρνα, το κατά μαρτυρά και το όνομά του βέβαια. Εκεί ταβέρνα. Λοιπόν τι ετοιμάζει τώρα για τη μεγάλη, πώς το λένε, για το Πάσχα και για όλους αυτούς τους Έλληνες που έρχονται, θα γίνει ελληνικό Πάσχα στο Ντουμπάι? Είναι κανονικά και τώρα έχουν ραμαζάνι, έτσι, οι μουσουλμάνοι. Έχουμε ραμαζάνι, αλλά σχεδόν είναι όλα ανοιχτά. Δεν είναι μια χώρα. Δεν έχετε μέτρα, μάσκες, αποστάσεις, δεν έχετε τίποτα? Μάσκες έχουμε. Μάσκες έχουμε. Απλά για το ραμαζάνι. Για να καλημερίσουμε. Γεια σου, Αλέξανδρε. Καλημέρα. Τι ετοιμάζετε λοιπόν εσείς και τι περιμένετε τώρα αυτές τις επόμενες μέρες? Έχετε κρατήσεις από Έλληνες που έρχονται επί τούτου?
Το ετοιμάζουμε για την Κυριακή του Πάσχα και για το Μεγάλο Σαββάτο. Έχουμε τις μαγειρίτσες μας, τα κατάκι, τα παπαζιλά, τα πάντα. Έχουμε την Τουδέκη και να δούμε κατά την Κυριακή του Πάσχα. Είμαστε... Δεν σε ακούμε καλά, Αλέξανδρε. Η σύνδεση είναι λίγο κακή. Τα ψάρια βλέπω εγώ. Ψάρια βλέπεις προς το παρόν, γιατί πάμε σε μεγαλοβδομάδα. Έτσι, γι' αυτό. Θα χρησιμοποιήσετε το δικό μου τηλέφωνο για να μιλήσετε. Έτσι, έλα. Έχεις κρατήσεις ήδη, Αλέξανδρε. Με ακούτε τώρα? Τώρα σε ακούμε. Έχεις κρατήσεις, λέω, ήδη. Ωραία. Είμαστε για την Κυριακή του Πάσχα και για το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ. Είμαστε γεμάτοι ήδη μόνο Έλληνες. Πόσα άτομα δηλαδή? Λόγω των αποστάσεων πρέπει να τηρούμε τώρα κανονικά και λόγω, όπως είπατε, ότι είναι Ραμαζάνι και επιτρέπεται να δειπνεί ο κόσμος μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Για την Κυριακή του Πάσχα, ας πούμε, για το μεσημέρι είμαστε 70 άτομα φουλ το μαγαζί. 70 άτομα φουλ.